Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις τώρα στις τάξεις κυνηγών, στις τάξεις αλλιέων. Μία σχετική αναφορά έκανε και ο Νίκος Χαρδαλιάς πριν από περίπου μία ώρα ότι απαγορεύεται το κυνήγι, απαγορεύεται το ψάρεμα. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι τους τι λένε, ότι δεν μεταδίδεται εύκολα ο κορονοϊός σε ένα μοναχικό άθλημα εντός αγωγικών, σε ένα μοναχικό χόμπι. Πάμε λίγο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λιλιπάκη, είναι πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Σιτίας. Κύριε Λιλιπάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά στο Ηράκλειο και στους εορτάζονται σήμερα. Να είστε καλά. Επιχειρείτε κατά κάποιο τρόπο να πείσετε την κυβέρνηση και τους ειδικούς ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί τόσο στο κυνήγι όσο και στο ερασιτεχνικό ψάρεμα, σωστά? Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ακούσαμε ωστόσο τον κύριο Χαρδαλιά να μην κάνει βήμα πίσω, να τονίζει και στην απογευματινή του ενημέρωση ότι δεν έχει ούτε κυνήγι ούτε ψάρεμα. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολογία στην απαγόρευση αυτή, ούτε κάποια επιχειρήματα. Δηλαδή είναι μια απαγόρευση μετακίνησης, η οποία στην ουσία δεν μας έχει αιτιολογήσει το λόγο που απαγορεύει τη μετακίνηση. Αυτό που λέτε εσείς είναι ότι από τη στιγμή που είμαι μόνος μου στο κυνήγι δεν πρόκειται να κολλήσω κάποιον ή δεν πρόκειται να κολλήσω από κάποιον. Βεβαίως. Κακά τα ψέματα τώρα, το κυνήγι, ειδικά σε περιοχές όπως εδώ κάτω στην Κρήτη, γίνεται μεμονωμένα από ένα άτομο, άντε δύο άτομα. Και αυτά τα δύο άτομα τα οποία θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, αν πηγαίνουν με κοινό αυτοκίνητο, είναι πατέρας με γιο, είναι αδέρφια, είναι... Δηλαδή, θεωρούμε ότι ας πούμε και σε μια τέτοια έκταση σε βουνά, σε τεράστιες εκτάσεις που βγαίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση συνωστισμού ή μεταφοράς του ιού. Δηλαδή είναι πολύ περίεργη η στάση που κρατάει ο κύριος Χαρδαλιάς, από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε ότι όμως υπάρχει μια καθολική απαγόρευση δραστηριοτήτων και φαντάζομαι από αυτή τη λίστα θα ήταν κάπως παράλογο εντός αγωγικών. Εγώ το δικηγόρο του διαβόλου κάνω τώρα για να προχωρήσει λίγο η συζήτηση, να αφαιρεθεί και το κυνήγι αλία ερασιτεχνική από αυτή τη λίστα. Ναι, σαφώς. Οι δραστηριότητες, οι άλλες, ας πούμε, γυμναστήρια, αθλητικές ομάδες, οτιδήποτε, γίνονται συναναστροφές με κόσμο, σε κλειστούς χώρους, σε λίγα τετραγωνικά. Όταν μιλάμε για τα κυνήγια, εμείς δεν είπαμε να μας αφήσουν ελεύθερους, χωρίς ελέγχους, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Απλά θεωρούμε ότι είναι... Τι να σας πω τώρα, πολύ περίεργο το ότι ας πούμε έχει κοπεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τις προάλλες μας είπαν ότι θα γίνονται από τα κυνηγούς των Ριόχειρων στην Πάνω Ελλάδα, γίνονται ομάδες από πολλά άτομα και φοβούνται τη μετάδοση του ιού. Να σταθούμε κύριε Λιλιπάκη, στο γεγονός ότι εσείς όμως εφαρμόζετε τον νόμο. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είστε αντίθετοι και λέτε θέλουμε να βγαίνουμε, ξέρω εγώ, να κυνηγάμε κανονικά, μένετε σπίτι. Δεν σημαίνει κάτι ότι επειδή αντιδράτε σε συγκεκριμένη έτσι. Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να εισακούσουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Απλά αγωνιζόμαστε κι εμείς για να επιτραπεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να έρθουν οι περιορισμοί σε δύο εβδομάδες. 2,5 εβδομάδες περίπου, για να μπορέσετε κι εσείς να επιστρέψετε στο χόμπι σας. Το θέμα είναι ότι ας πούμε θα είναι 2 εβδομάδες ή αυτά που λέει ο κύριος Χαρδαλιάς ότι η επιστροφή για τις άδειες. Θεωρώ ότι ο κάθε κυνηγός δεν κρέμεται στα χρηματικά αυτά που μας λένε ότι θα επιστρέψουν τα λεφτά ή θα πάρει η άδεια του χρόνου, θα είναι η άδεια η ίδια του χρόνου. Κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε το χόμπι μας. Είναι θέμα δραστηριότητας. Μάλιστα. Δεν μας νοιάζει τα χρηματικά. Κύριε Λιλιπάκη. Δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.